Κύριε Νικολάου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ψαλιδόπουλε, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Κύριε Νικολάου, σας κινητοποιούμε προφανώς με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και την κατάσταση που δημιουργείται στην Ευρώπη, αλλά και τις επιπτώσεις που όλα αυτά έχουν στην διεθνή θέση της χώρας. Πώς θα συνοψίζατε την εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, τουλάχιστον για την παρούσα φάση της πολεμικής κρίσης στην Ουκρανία? Βεβαίως, κύριε Ψαλιδόπουλε, εμείς καταρχάς να πούμε σαν κόμμα, από την πρώτη στιγμή και χωρίς καμία περιστροφή καταδικάσαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως επίσης είπαμε ότι δεν μπορείς να βρεις ποιος είναι ο φταίχτης ενός υπεριαλιστικού πολέμου αν κοιτάξεις μόνο την τελευταία πράξη, που είναι ποια πλευρά εν τέλει εισέβαλε. Γιατί βεβαίως αν αυτό είναι το φυτίλι, η εισβολή είναι ένα φυτίλι, πρέπει να υπάρχει και ένα έφλεκτο υλικό το οποίο να έχει συγκεντρωθεί εκεί για να μπορέσει να αρπάξει η φωτιά και να επεκταθεί. Και αυτό το έφλεκτο υλικό υπήρχε και από τις δύο πλευρές. Τώρα, για να μην μακρηγορήσω, να πω ήδη ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ από το 2014 και πρωτύτερα επιχειρούν στην Ουκρανία. Στήριξαν το πραξικόπημα που ανέτρεψε την κυβέρνηση, στήριξαν φασιστικές παραστρατιωτικές ομάδες, τις εξόπλισαν, εξαπέλυσαν πογκρόμ απέναντι σε κομμουνιστές, ριζοσπάστες αγωνιστές και απολύτως. Ετέθηκε εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βέβαια, στην Ουκρανία. Έχει τεθεί εκτός νόμου. Ναι. Πρακτικά έχει τεθεί και βεβαίως είναι όλα τα σύμβολα, η ιδεολογία, το να μιλήσει ενάντια στο ΝΑΤΟ είναι αντισυνταγματικό στην Ουκρανία. Πας φυλακή, πώς να το πω. Έτσι. Και από την άλλη, βεβαίως και η Ρωσία για τα δικά της συμφέροντα, όσο δυνάμωνε ισχυροποιούνταν, έφτιαξε τις δικές της συμμαχίες, προσπάθησε να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα, έκανε και η ίδια, να θυμίσουμε. Δεν είναι η εισβολή μόνο στην Ουκρανία, τώρα από τις 24 του Φλεβάρι, στις αρχές του έτους. Επίλεκτες ρωσικές ομάδες καταδρομών μαζί με ομάδες του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, που είναι μια αντίστοιχη ένωση που κυριαρχεί η Ρωσία με άλλες χώρες, εισέβαλαν στο Καζακστάν για να προστατεύσουν την τάξη απέναντι σε μια μεγάλη λαϊκή εξέγερση που γινόταν για τα προβλήματα του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι δύο στρατόπεδα τα οποία υπεριαλιστικά που αντιμάχονται στο έδαφος της Ουκρανίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία. Και λόγω του φυσικού της πλούτου, των υποδομών που έχει για την παραγωγή ενέργειας, υδροελεκτρικά, πυρηνικά εργοστάσια, εκατοντάδες χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, από τα οποία περνάει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη, και βεβαίως πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και σιτοβολώνες. Δεν είναι περίεργο, για παράδειγμα, ότι και στη χώρα μας είχε εκτοξευτεί η τιμή του σταριού, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το στάρι που χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα προέρχεται από την Ουκρανία. Άρα λοιπόν αυτό είναι χαρακτηρισμός. Είναι ένας πόλεμος κατά την άποψή μας άδικος και από τις δύο μεριές ληστρικός, γιατί στο επίκεντρο ούτε παρά τα προσχήματα, ούτε η λεγόμενη δυτική θα πω τώρα για να μην επαναλαμβάνω συνέχεια η ΝΑΤΟ, ούτε και η Ρωσία έχουν στο επίκεντρο τα συμφέροντα του λαού της Ουκρανίας. Ο καθένας θέλει να προχωρήσει τα δικά του μέρα, ποιος θα αποκτήσει περισσότερα γεωπολιτικά στηρίγματα στην περιοχή. Άρα, με αυτή την έννοια, και εμείς, σαν ΚΚΕ, είπαμε ότι το βασικό σήμερα είναι να πούμε όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να στηριχτεί. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση και στη στήριξη του λαού της Ουκρανίας, να καμία εμπλοκή της δικής μας χώρας σε σχέδια που ρίχνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου. Και εκτιμάμε ότι σήμερα είμαστε ακριβώς σε μια τέτοια φάση, πολύ πιο οξυμένη, όπου γενικεύονται οι κίνδυνοι για μια συνολικότερη υπεριαλιστική σύγκρουση. Και αυτό το αποδεικνύουν, όπως κουβεντιάζαμε και πριν μεταξύ μας, οι δυο μας. Αφενός η χρήση μιας τεχνολογίας όπλων από τη Ρωσία. Οι περιχητικοί πύραυλοι με δυνατότητα να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Αλλά και από την άλλη, η τεράστια συγκέντρωση πυρός νατοϊκών ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές ότι και τα πυρηνικά τους οπλοστάσια είναι σε επιφυλακή. Και με το ΝΑΤΟ βεβαίως να ξεκαθαρίζει και να έχει παρδιά πλατιά στις διακηρύξεις του την ισχύ του δόγματος του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Και αυτά, κύριε Ψαλιδόπουλε, δεν είναι απλά λεκτικές απειλές. Συγκεκριμένα από στο τέλος της εβδομάδας αυτής που τρέχουμε, μετά δηλαδή την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου που είναι αύριο και μεθαύριο, υπάρχουν συνεδριάσεις
Ναι, βέβαια, υπάρχει σύνοδος κορυφής. Ναι, ναι, ναι. Σύνοδος κορυφής. Με τη συμμετοχή του κυρίου Biden. Ναι. Βεβαίως. Και θα συζητηθούν πολύ σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη της επιθετικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Και για τις δυνάμεις ταχείας επέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αυτόνομες στην Ευρώπη. Για τη λεγόμενη στρατηγική πηξίδα. Πράγματα τα οποία πρέπει να ανησυχήσουν πάρα πολύ τον ελληνικό λαό. Όχι γιατί είναι κάτι μελλοντικό που θα συμβεί το επόμενο διάστημα, γιατί ήδη συμβαίνουν. Έχει βουλιάξει η χώρα πραγματικά από αμερικανονατοϊκά πλοία. Δεν προλαβαίνουν να φεύγουν και να πηγαίνουν. Αμερικάνικα, καναδικά, γαλλικά, στο λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Άμα κοιτάξει κανείς τις εικόνες από αυτές τις ιστοσελίδες που δείχνουν την κίνηση των αεροσκαφών, το FIR των Αθηνών είναι γεμάτο. Μεγάλη κινητικότητα. Διεξάγονται νέες στρατιωτικές ασκήσεις. Με την Atlantic Resolve, με χιλιάδες στρατιώτες Αμερικανούς οι οποίοι έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Μάλιστα και ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ τις προάλλες είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 100 περίπου χιλιάδες ετοιμοπόλεμους Αμερικανούς στρατιώτες, στις οποίες μπορούν γρήγορα να προσθεθούν και χιλιάδες άλλοι Ευρωπαίοι των δυνάμεων ταχείας επέμβασης και να μετακινηθούν κάνοντας ακόμη πιο περισσότερο πλάξη και κλιμακώνοντας το σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας και το βλέμμα προς την Κίνα. Άρα λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή και κατά την άποψή μας αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να κλιμακωθεί ο αγώνας του ελληνικού λαού με μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις όπως αυτές και που έγιναν και που γίνονται σε όλη τη χώρα που δίνουν το στίγμα, γιατί ταυτόχρονα διεξάγεται κατά την άποψή μας και μια χυδαία προπαγάνδα από πλευράς και της κυβέρνησης αλλά και ολόκληρου του ντόπιου του ελληνικού ευρωατλαντικού στρατοπέδου, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, άλλα κόμματα, τα οποία επί της ουσίας τι λένε? Λένε ότι τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία για να αναβαθμίσει η χώρα μας τη διεθνή της παρουσία. Δηλαδή τι? Να γίνει ακόμη περισσότερο ορμητήριο αμερικανοανατολικών δυνάμεων για τη γραμμή του πολέμου, καθιστώντας το λαό μας θύμα πιθανών αντιπίνων από όλες τις πλευρές. Και αυτό υποτίθεται θα το κάνει για να προσμένουμε εμείς στη στήριξη των ισχυρών μας συμμάχων απέναντι στη διαπάλη που αναπτύσσει η ελληνική σχέση με την Τουρκία. Με την Τουρκία. Αυτό είναι ίσως ένα κριτήριο το οποίο καθορίζει την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής εδώ και πολλά χρόνια. Φυσικά το 2022 δεν είναι 1919, δεν είναι περιστάσεις ίδιες από πολλές απόψεις. Έχετε την αίσθηση ότι οι εξελίξεις αυτές πάντως όντως αναβαθμίζουν τη θέση της Τουρκίας και υπό την έννοια αυτή οι συνομιλίες που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν πώς αξιολογούνται από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος? Κοιτάξτε, οι ίδιες εξελίξεις δεν είναι αίσθησή μας. Το γεγονός ότι η αστική τάξη της Τουρκίας αναβαθμίζεται φαίνεται από όλη την προηγούμενη περίοδο αλλά και ακόμη περισσότερο τώρα. Για το γεγονός ότι αποκτά μια διαπραγματευτική ικανότητα, υποτίθεται, στο ζήτημα της Ουκρανίας, παίζει και στα δύο γήπεδα. Αρκεί να δείτε πώς υποδέχτηκαν τον κύριο Τσαβούσογλου, τόσο ο κύριος Λαυρόφ, όσο και ο κύριος Κουλέμπα. Πώς τον υποδέχτηκαν. Αρκεί να δούμε τη μεγάλη κινητικότητα στην Άγκυρα, γιατί δεν πήγε μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε μετά και ο κύριος Σόλτς. Στη συνέχεια, στο Ευρωκοινοβούλιο γίνεται μια ολόκληρη, να σας πω, συζήτηση από ευρωβουλευτές όλων των πλευρών και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών, η οποία λένε ότι χρειάζεται να γίνει τώρα επίσκεψη κοινοβουλευτική στην Τουρκία για να εκμεταλλευτούμε το κλίμα που διαμορφώνεται και η Τουρκία να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση της διαμάχης. Αποτυπώνεται το γεγονός αυτό και αν θέλετε στην έκθεση προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας που θα έρθει τους επόμενους μήνες για έγκριση στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου έχει δύο πολύ χαρακτηριστικά σημεία που πρέπει ο ελληνικός λαός να τα γνωρίζει για να καταλάβει για ποιον δουλεύουν οι λεγόμενοι ισχυροί σύμμαχοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Πρώτο σημείο, αλλάζουν τη διατύπωση για το Κυπριακό από ζήτημα εισβολής και κατοχής της Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο. Μετατρέπεται σε ανεπίλητη σύγκρουση, δηλαδή έγινε μια σύγκρουση στην Κύπρο από κάποιες πλευρές και ακόμα δεν έχει επιληθεί. Πρώτον. Οι ίδιοι που υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο στα λόγια, δείτε πως κατάφορα για άλλη μια φορά, πάλι με επίκεντρο την Κύπρο,
δεν μιλάω για το ίδιο το γεγονός της εισβολής και της κατοχής, αλλά και για το πώς το ερμηνεύουν. Και δεύτερον, να αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην ίδια έκθεση της Τουρκίας να ασκεί εξωτερική πολιτική με βάση τα συμφέροντά της. Και τα συμφέροντά της σήμερα είναι συγκεκριμένα. Και γι' αυτό προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να την κρατήσουν κοντά με κάθε κόστος. Και αυτό δυστυχώς εμάς μας δημιουργεί μεγάλους προβληματισμούς και ανησυχία. Ιδιαίτερα τα μισόλογα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που βγαίνουν μετά τις συζητήσεις αξιωματούχων Ελλήνων με Τούρκους αξιωματούχους, όπως και των κορυφαίων του Πρωθυπουργού του Έλληνα με τον Πρόεδρο τον Τούρκο τις προάλλες, όπου η μία πλευρά διαρρέει ότι εδώ κουβεντιάσαμε, ανοίξαμε συζήτηση για όλα τα ζητήματα, και η άλλη λέει ότι εμείς δεν βάλαμε τίποτα στο τραπέζι για συζήτηση από αυτά που λέει η τουρκική πλευρά. Ενώ ξέρουμε ότι γενικά η κατεύθυνση είναι και από τους συμμάχους Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι μια κατεύθυνση ενός οδυνηρού συμβιβασμού σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, σε βάρος των δικαιωμάτων σε ΑΟΣ, θαλάσσιες ζώνες κτλ. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Γιατί. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ξέρετε, προσπαθεί. Δίνεται τώρα και η αίσθηση ότι. Είναι η πάλη των υπερασπιστών στην Ουκρανία. Διεξάγεται ένας αγώνας μεταξύ των υπερασπιστών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, που αυτοί είναι οι υπεριαλιστές των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που δεν έχουν εδώ και 30 χρόνια δείξει κανένα σεβασμό για αυτές τις διεθνείς αρχές. Δεν να το πρωτοθυμίσουμε τη Ιουγκοσλαβία, που σαν τέτοιες μέρες πριν από 23 χρόνια ξεκίνησε η επέμβαση που οδήγησε στο διαμελισμό της, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη. Λέω. Ενάντια σε αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, που δίθεν αναθεωρεί το διεθνές δίκαιο με την απαράδεκτη εισβολή της στην κατάλυση των συνόρων της Ουκρανίας, αλλά από αυτές τις αναθεωρητικές δυνάμεις, το τελευταίο διάστημα απουσιάζει η Τουρκία. Δεν ακούσαμε να κάνουμε το τελευταίο διάστημα. Ναι, πρέπει να ξανασυμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους αυτό τον όρο σχετικά με την Τουρκία. Ούτε και οι Έλληνες, βέβαια, ούτε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλουν το γεγονός αυτό, τις δεκάδες διεκδικήσεις, το θέμα αλλαγής των συνθήκων που καθορίζουν τα σύνορα, το ζήτημα αποστρατητικοποίησης των νησιών που θέτει με επίταση η τουρκική αστική τάξη. Και αυτό πρέπει τον ελληνικό λαό να τον υποψιάσει, να καταλάβει ότι για να προσδεθεί πληρότερα η χώρα μας και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η εμπλοκή της με το στρατόπεδο το ευρωνατοϊκό στη διαπάλη με τη Ρωσία και την Κίνα, θα πω, σε οικονομικό επίπεδο, όχι σε στρατιωτικό, όπως εξελίσσεται σήμερα με επίκεντρο την Ουκρανία, προσπαθούν με τέτοιου είδους κουτοπονηριές να τον συντάξουν το λαό μας. Κύριε Νικολάου, θα μου επιτρέψετε να τελειώσουμε με μια ερώτηση. Πρέπει να συνεχίσουμε τον προγραμματισμό της εκπομπής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρεται συχνά, το θίξατε και εσείς προηγουμένως, στην αντίδραση της ευρωπαϊκής και της ελληνικής κοινή γνώμης απέναντι σε όσα εκθέτεται. Δηλαδή, παλαιότερα το λέγαμε στην ανάπτυξη ενός φιλιρινικού κινήματος, το οποίο στην Ευρώπη ήταν εμφανέστερο, ας πούμε, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ιδίως προς το τέλος, πριν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν εμφανές ότι το φιλιρινικό κίνημα στην Ευρώπη αποτελούσε παράγοντα των εξελίξεων και της ισορροπίας η οποία είχε επιτευχθεί. Αυτό φαίνεται ότι σήμερα δεν συμβαίνει. Πώς θα συμβεί, πώς θα ξαναγίνει η κοινωνία των πολιτών παράγων των διεθνών εξελίξεων? Κοιτάξτε, ένα βασικό ζήτημα είναι αυτό που και εσείς θέτετε με έναν τρόπο, ότι σήμερα δεν υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Έχει ανατραπεί ο σοσιαλισμός. Οι συσχετισμοί δηλαδή, αυτό λέτε. Ναι. Βεβαίως. Και δείτε, και όλες οι διεθνείς συνθήκες, τις οποίες όλοι κάνουν αναφορά, ανεξάρτητα αν τις παραβιάζουν, τις βιάζουν κατάφορα, είναι συνθήκες οι οποίες έγιναν υπό την πίεση και με τη συνδρομή. Ο έλεγχος των εξοπλισμών, ναι, είναι αμερικανοσοβιετικές συνθήκες στην πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω, γιατί η συνθήκη, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ναι, βέβαια, ποτέ ναι. έγινε. Ναι, ναι. Οι άλλες συμφωνίες που καθορίζουν, για παράδειγμα, την επίλυση του Κυπριακού, την επίλυση του Παλαιστινιακού. Άρα λοιπόν έβαζε τη σφραγίδα η Σοβιετική Ένωση, ο σοσιαλισμός, ανεξάρτητα από την κριτική που εμείς μπορεί να κάνουμε σε ορισμένες πλευρές. Μακριά από αεροποιήσεις κτλ. Έβαζε τη σφραγίδα στην πάλη για την ειρήνη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Άρα και είναι και λογικό και μετά, έτσι όταν περάσαμε σε μια νέα διαφορετική φάση, να
απελευθερώθηκαν από τα δεσμά τους οι καπιταλιστές όλων των χωρών για να διεξάγουν τη διεθνή πολιτική χωρίς κανένα περιορισμό με βάση τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλες τις δυνάμεις, κυρίως από δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και της νέας σοσιαλδημοκρατίας όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μας, να βάλει μια φιλελληνική μάσκα, ζητώντας για παράδειγμα ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζοντας ότι υπάρχουν και άλλες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις που μπορούν να πιέσουν την κατάσταση για ένα φιλελληνικό ΝΑΤΟ, για μια νέα αρχιτεκτονική που θα λαμβάνει υπόψη και τη Ρωσία κτλ. Όλα αυτά, όπως κουβεντιάζαμε και πριν, καταρχάς δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Η ίδια η Ρωσία, να θυμίσουμε, στην αρχή μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, έγινε μέλος του Νατοϊκού Συνεταιρισμού για την Ειρήνη. Ναι, υπάρχει ειδικό συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Άρα λοιπόν, αυτή η αντίληψη οδηγεί στην ενίσχυση του πολέμου από άλλη βάση. Σήμερα οι ίδιες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, πρωτοστατούν στην αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Γερμανίας πρωτοστατεί στην υπέρογγη κούρσα εξοπλισμών πάνω από 100 δισεκατομμύρια για τη Γερμανία, την οποία θα την πληρώσει ο γερμανικός λαός. Άρα λοιπόν, η μόνη ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ότι ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός, είναι άδικος και από τις δύο πλευρές. Και ότι πρέπει οι λαοί να αναλάβουν δράση αυτόνομα, ανεξάρτητα, μακριά από τους σχεδιασμούς, με επίκεντρο ένα πράγμα. Ο κάθε λαός στη χώρα του να απαιτήσει να φύγει από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να απεμπλακεί από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην πάει κανένα παιδί του λαού αξιωματικός, υπαξιωματικός φαντάρος στο μέτωπο και πραγματικά να διεκδικήσουμε σχέσεις ισότιμες, αμοιβαίες με τους άλλους λαούς, μεταξύ λαών όμως οι οποίοι θα κάνουν κουμάντο στις χώρες τους, που θα έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Κύριε Νικολάου, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Θα επανέλθουμε μετά τη σύνοδο των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Θα δούμε πώς καταλήγουν. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.